Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Σε κατάσταση αμόκ, ο Καστερινός μετά την είδηση ότι ο Βίκος τελικά ζει, δίνει τα χέρια με τη Ζαμάνου και της υπόσχεται ότι θα της φέρει τον Βίκο νεκρό. Ο Φρέντι όμως έχει άλλα σχέδια για εκείνον και το δηλητήριο που τον ποτίζει έχει αρχίσει σιγά σιγά να επιδράει πάνω του. Ο Καστρινός οριάζεται λιπόθυμος μπροστά στα μάτια του Πέτρου. Ήδη ο τελευταίος έχει μάθει από την Αλεξία ότι ο Βίκος είναι το βιολογικό παιδί της Φιλαρέτης. Για αυξεντία τώρα, περνώντας τις τελευταίες της στιγμές στο μοναστήρι, μετανιωμένη, ζητάει από την Ελισάβετ να εγκαταλείψει τη μονή. Καθώς όλοι ετοιμάζονται για την εξώδια ακολουθία της αυξεντίας, το κλίμα είναι πένθυμο. Η Αλεξία συναντά την ηγουμένη, Φιλαρέτη, αλλά οι συνθήκες δεν της επιτρέψουν να της μιλήσει για τον Βίκο. Την ίδια στιγμή ο Καστερινός καταραίει όταν συνέρχεται και αρνείται στεναρά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τα συμπτώματά του όμως είναι πλέον πολύ σοβαρά. Λίγο μετά, ο Βίκος δίνει εντολή να του δώσουν τη χαριστική βολή.